Σήμερα γάμος γίνεται. Θα πάω στο live news του Ευαγγελάτου, στο Μέγκα, μιας και με αφορμή τους πολλούς γάμους που γίνανε τις προηγούμενες μέρες, σοβαρές καταγγελίες έχουν γίνει προς ιδιοκτήτρια κέντρου, η οποία μάζευε το χρήμα και γάμος τελικά τελετή ποτέ δεν έγινε και μιλάμε για καλά λεφτά, έτσι. Από ό,τι φαίνεται η ίδια έχει στο όνομά της 3 κτήματα, μάζευε από εδώ, μάζευε από εκεί και τελικά λίγο πριν γίνει το μυστήριο, η τελετή τους έλεγε αρρώστησε ο ένας, αρρώστησε ο άλλος. Α, πάμε να δούμε τις καταγγελίες και το ρεπορτάζ από το live news του Ευαγγελάτου. Πίσω από αυτές τις εικόνες που έβλεπαν τα υποψήφια θύματα στο διαδίκτυο, μια γυναίκα που ενορχίστρωνε την απάτη για χρόνια. Πίσω από τις ειδηλιακές εικόνες στην ιστοσελίδα του κτήματος στο Κοροπή, μια απάτη καλωστημένη και μια επίδειξη θράσους δίχως προηγούμενο. Εντάξει, ωραίο κτήμα φαίνεται, έτσι. Μέχρι τη κλίδα. Θα μου πεις 10.000 είναι αυτό. Τις νέες καταγγελίες στο Live News πλαισιώνουν στοιχεία για τα όσα συνέβαιναν από το 2021, με την υπεύθυνη και τους συνεργάτες της να έχουν φτάσει στο σημείο να ξεσφραγίζουν τις εγκαταστάσεις και να συνεχίζουν την παράνομη δράση τους. Το ατύχημα του 2023 με 4 τραυματισμένα παιδιά δεν στάθηκε αρκετό για να μπει ένα τέλος στα όσα συνέβαιναν και να ξεσκεπαστεί η απάτη. Κάναμε ένα ραντεβού μαζί της, μας έδειξε το χώρο, μας άρεσε. Είπαμε τις ενστάσεις μας σε κάποια σημεία που ήταν λίγο παρατημένος, έτσι ο χώρος να πάει αρχές Ιουνίου. Μην κοιτάτε, λέει, τώρα ξεκινάνε και φορτσάρουν οι γάμοι, οπότε θα τα έχουμε ετοιμάσει όλα. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό που έπαιρναν στα χέρια τους τα θύματα, αναφέρονταν μεταξύ άλλων τα εξής. Ο πελάτης αναθέτει τη διοργάνωση της εκδήλωσής του στη διοργανώτρια στις 14 Σεπτεμβρίου του 2024 στο κτήμα Καταλέγια για μίνιμουμ 220 άτομα, με 44 ευρώ το άτομο. Σε αυτή την περίπτωση η συμφωνία έκλεισε. 44 ευρώ το άτομο, έτσι. Δεν είναι φθηνά. Πανάκριβα είναι. Σε κοντά στα 10.000 ευρώ, αν πολλαπλασιάσουμε το κόστος με τα άτομα. Όταν οι πελάτες εξοφλούσαν, η υπεύθυνη τους έστελνε ένα μήνυμα όπως αυτό. Σας ευχαριστούμε. Λάβαμε εξοφλητική καταβολή του υπολείπου της εκδήλωσής σας, κάνοντάς σας το 10%. Εκκρεμεί μόνο το ποσό του ΦΠΑ των 550 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί 15 μέρες πριν την εκδήλωση. Κανένα από τα θύματα δεν μπορούσε να διανοηθεί τα όσα συνέβαιναν. Όλοι πλήρωναν για να κλείσουν το χώρο και σε όλες τις περιπτώσεις η υπεύθυνη τους πίεζε να την ξοφλήσουν πολλές μέρες πριν την ημερομηνία του γάμου. Μας είπε ότι εδώ λέει, θέλω να σας πω ότι το κτήμα αυτό μαζί με το μενού που έχετε διαλέξει αυτή τη στιγμή είναι μέχρι και αυτή την εβδομάδα, μας έλεγε, ότι βρίσκεται σε μία έκπτωση εάν προπληρώσετε όλο το ποσό της τάξης του 10%. Μόλις δεν διεξαχθούν όλα κανονικά, μας είχε μεγάλη ανησυχία γιατί είχαν και πολύ κόσμο από το εξωτερικό που ερχόντουσαν, συν επιπλέον κόστος διανυκτέρευσης και υπολείπων εισιτήρια για τον κόσμο. Τα χρήματα δεν επεστράφησαν σε κανένα από τα θύματα. Σε πολλές περιπτώσεις οι εκδηλώσεις είτε ματαιώθηκαν είτε έγιναν αλλού με επιπλέον έξοδα των θυμάτων. Στη λίστα, άτομα από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, όπως διαπιστώνεται. Είναι κλέφτες. Έκλεψαν τα λεφτά μου και δεν θα μου τα δώσουν πίσω. Είμαστε τρεις οικογένειες που πληρώσαμε για την κατασκήνωση για τρεις εβδομάδες. Μία νύχτα πριν αυτή μας ακύρωσε και έχουν περάσει πολλοί μήνες που δεν απαντάει στις κλήσεις μας. Εγκληματική συμπεριφορά. Όπως αποκαλύπτεται, τουλάχιστον 22 ζευγάρια παγιδεύτηκαν και πλήρωσαν. Έπαιρνε τα φράγκα και μετά γεια σας, έτσι. Άντε να βρεις το δίκιο σου μετά. Όχι μόνο σε γάμους και κατασκηνώσεις. Τραγικό. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για το γάμο και τη δεξίωση σε αυτό το κτήμα που λειτουργούσε παράνομα και είχε σφραγιστεί κατ' επανάληψη. Δεν είχαμε ακούσει, εκτός από τις κακές κριτικές που βλέπαμε στο ίντερνετ, αυτή μας έλεγε ότι μου κάνουν ζημιά οι ανταγωνιστές, το γράφουν εφήτηδες. Το κτήμα δεν έχει άδεια, έχει σφραγιστεί πολλές φορές. Η υπεύθυνη έχει πάει πολλές φορές αυτόφορο. Καμιά από τις εικόνες δεν μπορούσε να κινήσει υποψίες. Τα πλάνα από τις εγκαταστάσεις ήταν επιλεγμένα με προσοχή. Υπήρχε όπως φαίνεται άρτια σκηνοθεσία με στόχο τα υποψήφια θύματα να κάνουν το λάθος και να τηλεφωνήσουν στην υπεύθυνη.
εκείνη, μέχρι να καταβληθούν τα πρώτα χρήματα, ήταν πρόθυμη να απαντήσει στις ερωτήσεις τους και να κλείσει, όπως τους έλεγε, ραντεβού για ξενάγηση στους χώρους. Μέσα στο κτήμα, εντωμεταξύ, υπάρχει μία βίλα. Στη βίλα αυτή τάζει η ίδια ότι σε κάθε γάμο θα μένει το ζευγάρι εδώ μέσα στη βίλα. Η επικεφαλής της μεγάλης απάτης δεν φαινόταν πουθενά. Ως διοργανώτρια στα χαρτιά εμφανιζόταν η κόρη της. Εκείνη αναλάμβανε να δώσει τις προσφορές στα υποψήφια θύματα και να τους δελεάσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις επικοινωνούσε εκείνη με τα ενδιαφερόμενα ζευγάρια, δήθεν για μια έκπτωση που κατάφερε να εξασφαλίσει. Και μου στέλνει αρχές Δεκεμβρίου ένα μήνυμα το λογιστήριο και μου λέει: παρακαλώ πολύ να καταβάλλετε το υπόλοιπό σας για να ισχύει η έκπτωση που έχουμε πει, το 10%. Και παίρνω τηλέφωνο, τους λέω: δεν είναι τώρα αρχές, είναι 21 Δεκεμβρίου. Τους λέω: έχουμε ακόμα 20 μέρες. Μου λέει: ναι, μου λέει, απλά ευγενική υπενθύμηση, μου λέει. Το κουβάρι της απάτης άρχισε να... Φαντάζεσαι, ρε φίλε, τώρα έτσι, να ετοιμάζεσαι να παντρευτείς και να πέφτεις σε αυτήν εδώ την απατεώνισσα. Έδινε και έκπτωση, σου έπαιρνε τάχα μου και τα λεφτά από το ΦΠΑ και πηγαίναν όλα στην τσέπη της, έτσι. Συντυλίγεται το καλοκαίρι του 2023, όταν 4 παιδιά τραυματίστηκαν στο τραμπολίνο που υπήρχε στο κτήμα και οι εγκαταστάσεις σφραγίστηκαν. Η τοπική Μητρόπολη είχε αποφασίσει στις 27 του περασμένου Ιούνιου να μην στέλνει ιερείς για μυστήρια στο εν λόγω κτήμα. Αποφασίζομεν την επαόριστον άρση άδεια τελέσεων ιερών μυστηρίων γάμου και βαφτίσεως στο κτήμα Καταλάγια, μέχρι ενημερώσεώς μας από τον Δήμο Κροπίας περί παροχής άδειας λειτουργίας και αποσφραγίσεως του κτήματός σας. Οι καταγγελίες εξαπατημένων πελατών συνεχίζονται, με τις εικόνες του κτήματος να πλαισιώνουν τις μαρτυρίες σε μια συγκλονιστική υπόθεση με μια σειρά από ερωτήματα να περιμένουν απαντήσεις για τη μεθοδολογία των δραστών και κυρίως για τη διάρκεια της απάτης. Η υπόθεση αυτή, φίλες και φίλοι, αποκαλύπτει το μέγεθος της... Και όλη αυτή η φάση είναι απάτη, ξέρεις γιατί. Γιατί τα θύματα δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους πίσω. Να σου πω εγώ ότι είναι αθώα η κατηγορουμένη, έχει μπλέξει με τα γρανάζια της του δημοσίου, όλα αυτά, ναι, εντάξει, οκ, okay, γιατί δεν δίνεις τα λεφτά πίσω των ανθρώπων. Σκάμ. Προδιαφυγής που υπάρχει σε αυτές τις καταστάσεις. Έχουμε δει πολλές φορές να γίνονται έλεγχοι και να φαίνονται πράγματα και θαύματα. Το κτήμα αυτό, λοιπόν, είναι ένα υπέροχο κτήμα. Σε αυτό φιλοξενήθηκαν γάμοι και εκδηλώσεις πολλών και σημαντικών ανθρώπων. Τη φοροδιαφυγή δεν την καταλαβαίνω πώς. Φαντάζομαι τα 10 χιλιάρικα, 5, 7, 8 πόσο ήτανε, γίνανε με έβασμα, έτσι, μεταφορά χρημάτων στην τράπεζα. Γιατί μαύρα? Γιατί φοροδιαφυγή, δεν τα βλέπει η εφορία? Ότι εγώ έστειλα 10 χιλιάρικα στον Νίκο Ευαγγελάτο. Φαντάζομαι δεν τις τα δώσανε μαύρα στο χέρι. Άμα είναι μέσω τραπέζης, φαίνονται. Κάπως πρέπει να τα δικαιολογήσει. Βλέπει η εφορία, σε αυτή την εταιρεία μπήκανε 10 χιλιάρικα. Τι είναι αυτά τα 10 χιλιάρικα? Και πληρώθηκαν αρκετά χρήματα. Όλοι όσοι πλήρωσαν ή βρέθηκαν εκεί έχουν να λένε ότι είναι μια εξαιρετική εγκατάσταση. Συνέβαιναν βέβαια διάφορα περίεργα. Δηλαδή έκλεινε σε ένα παιδικό πάρτι και ξαφνικά σου έλεγαν χτύπησε, ας πούμε, ο κλόουν που θα ερχόταν. Γιατί ο κλόουν ήταν απλήρωτος και δεν ερχόταν αν δεν πληρωθεί. Πώς έφτασε το πράγμα εδώ που έφτασε? Η πραγματική ιδιοκτήτρια, παίρνοντας μαύρα χρήματα, στην ουσία φαλήρισε. Άρχισε λοιπόν να ζητάει πιεστικά χρήματα, μαύρα πάντα, για να πληρώνει τους προμηθευτές της. Δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, δεν μπορούσε να ισορροπήσει τα πράγματα. Άρχισε ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος έφερε το λουκέτο, όπως συμβαίνει πάντα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Έγιναν απίθανα πράγματα. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι έδινε μέχρι και τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν ήταν δική της άλλων προσώπων. Έδινε το τραπεζικό λογαριασμό, σου έλεγε εκεί θα βάλεις τα χρήματα, και τα χρήματα αυτά ήταν χρήματα για τραπεζικό λογαριασμό κάποιου φιλέτη της. Ζητούσε να καταβληθούν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού. Έπαιρνε μαύρα χρήματα δίνοντας μεγάλες εκπτώσεις. Στην ουσία, βέβαια, κρέμαγε τους ανθρώπους που έφτιαχναν το όνειρό τους για μια πολύ σημαντική στιγμή της ζωής τους. Η γυναίκα αυτή έχει απλωθεί όχι σε ένα, αλλά σε τρία κτήματα.
Ξέρουμε μέχρι τώρα, και θα δείτε εδώ το γράφημα που έχουμε ετοιμάσει, το ένα κτήμα. Το κτήμα που βρίσκεται στο Κοροπή. Σας αποκαλύπτουμε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο αυτό το κτήμα. Το σύστημα αυτής της γυναίκας έχει άλλα δύο εξίσου πολύ καλά κτήματα. Έχουμε τα πλήρη στοιχεία τους. Το ένα είναι στα Καλύβια Θωρικού και το άλλο είναι στο Λαγονίσι. Και εκεί έχουν αναβληθεί πάρα πολλές εκδηλώσεις και πάρα πολλοί άνθρωποι κλαίνε τα χρήματά τους. Εκτός των άλλων δε κινδυνεύει να πληρώσει την ύφη ένα πρόσωπο που μας μίλησε και μας λέει ότι δεν φταίει. Αυτά. Θα μου πεις τώρα, φαντάζομαι η ίδια θα δηλώνει αθώα, έτσι, από τέσσερις μεριές τα έπαιρνε. Και οι άνθρωποι που θέλουν να παντρευτούν για να κάνουν την τελετή, κλαίνε τα λεφτά σου και άντε βρες το δίκιο σου, εσύ. Οχ, οτιδήποτε νεότερο υπάρξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό.